και να δούμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε για το συμβάν ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και οι αυτόπτες μάρτυρες. Στις 10:40 έγινε έκρηξη, μια έκρηξη που πριν 50 λεπτά περίπου είχε ειδοποιηθεί ότι θα συμβεί. Έγινε στο πρώτο επίπεδο πάνω από τα πάρκινγκ, κοντά σε ένα κλειστό κατάστημα. Ευτυχώς τα 200 άτομα που περίπου βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο πολυκατάστημα αυτό είχαν απομακρυνθεί εκτός από λίγους, όπου μεταξύ αυτών ήταν και η security. Τραυματίστηκαν δύο, αλλά όχι βαριά, πολύ ελαφριά, και μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας μεγάλος έλεγχος που στόχο έχει να δουν εάν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, και οφείλω να πω ότι υπήρξε μια γρήγορη αντιμετώπιση από όλα τα σώματα ασφαλείας, τα ΤΕΕΜ, καθώς επίσης και την πυροσβεστική και το ΕΚΑ. Εμείς είμαστε στο επίπεδο 1, έτσι το χαρακτηρίζουμε. Ήρθαμε 10 η ώρα γιατί είχαμε να κάνουμε απογραφή στο κατάστημά μας. Από τις 10 υπήρχαν περιπολικά και έντονη αστυνομική δύναμη. Μπήκαμε μέσα στο κατάστημα και σε 10 λεπτά μας ειδοποιήσανε να εκενώσουμε το κατάστημα. Φύγαμε όλοι τρέχοντας. Σε 10 λεπτά αφότου βγήκαμε ακούστηκε ένα σκρότος. Υποθέσαμε ότι είναι από το πάρκινγκ. Μετά μάθαμε ότι είναι έξω από το υποκατάστημα της Εθνικής, ότι μάλλον έχει γίνει εκεί. Είστε εσείς κοντά στο υποκατάστημα? Είμαστε κοντά, είμαστε δύο μαγαζιά πιο δίπλα. Σε ποιο σημείο ακριβώς πιστεύετε ότι έχει πει? Το υποκατάστημα της Εθνικής βλέπει σε κυλιόμενες? Ναι, βλέπει απέναντι από τις κυλιόμενες, από το ανέβασμα στις σκάλες. Πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Το υποκατάστημα. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω, μπορεί να είχαν αφήσει ήδη κάτι. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα η εκένωση του χώρου. Πυροσβεστική, αστυνομία, ο στρατός, όλα τα μέσα. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει, ακόμα δεν έχουμε νεότερα. Υπήρχε αρκετός κόσμος στο εμπορικό κέντρο, στους κινηματογράφους, στις καφετέριες. Είδατε εσείς εδώ κινητοποίηση μεγάλη από τον κόσμο να εγκαταλείπει το κτίριο? Είδαμε, ναι, γύρω από τις 10 η ώρα είχαμε πολύ κόσμο που έμπαινε στο εμπορικό κέντρο. Η μέρα ήταν σαν αργία και είχε κίνηση. Τώρα τι θα γίνει, ακόμα περιμένουμε. Τους τραυματίες δεν τους είδατε εσείς, δεν ακούσατε κάτι? Όχι, ήμασταν στην έξοδο και δεν προσέξαμε.